Με ένα βιαστικό κοριτσάκι που γεννήθηκε μέσα στο κέντρο υγείας της Βιάνου, κλείνει μια πολυτάραχη χρονιά για γιατρούς, νοσηλευτές και διασώστες του ΕΚΑΒ, που βοήθησαν να έρθουν στη ζωή όχι μόνο ένα, αλλά τρία μωράκια το τελευταίο διάστημα στο Ηράκλειο. Ένα κοριτσάκι υγιέστατο, πανέμορφο. Είναι από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές που έχω ζήσει στα 27 χρόνια που είμαι γιατρός. Το Κέντρο Υγείας της Βιάνου έζησε χθες τους ρυθμούς της απρόοπτης γένας, καθώς από την πρώτη στιγμή έγινε αντιληπτό ότι η νεαρή μητέρα δεν προλάβαινε να μεταφερθεί σε μαιευτική κλινική. Όσοι δεν προλαβαίναμε να τη μεταφέρουμε το ασθενοφόρο, οπότε προτιμήσαμε να κάνουμε τον τοκετό στο Κέντρο Υγείας, κάτω από συνθήκες πιο ομαλές και όμορφες από το να γεννήσει η γυναίκα μέσα στο ασθενοφόρο, προσπαθώντας με βιασύνη να τη μεταφέρουμε στο εκμερεύον νοσοκομείο. Οι γιατροί Αλέξανδρος Γρυλιανάκης και Μανώλης Κονδυλάκης, μαζί με τις ΜΕΕΣ Ελισάβετ Μελά και Κατερίνα Φραθιανάκη, που έσπευσαν στο κέντρο υγείας παρότι δεν εφημέρευαν, μαζί με σύσσωμο το προσωπικό, φρόντισαν ώστε η βιαστική μικρούλα να έρθει στη ζωή με ασφάλεια και θαλπορή. Υποδιευθυντής του Κέντρου Υγείας πέτυχε και να εφημερεύω και να επιβλέπω γενικότερα τη όλη διαδικασία, τις ΜΕΕΣ μας και όλο το προσωπικό του Κέντρου Υγείας για την άψογη συνεργασία και τη συμπεριφορά που είχαν. Είναι το τρίτο περιστατικό με ευνηδιαστικά γεννητούρια στην περιοχή του Ηρακλείου το τελευταίο διάστημα. Τα δύο προηγούμενα μάλιστα γεννήθηκαν καθοδόν μέσα σε ασθενοφόρα. Πάντα τα περισσότερα που σε κάνανε ευχάριστα και όχι δυσάρεστα. Αν και είναι ένα γεγονός που δεν τυχαίνει καθημερινώς, όπως ξέρετε. Πάντως όλα τα περισσότερα τμήματα του ΙΕΚΟ, σχεδόν όλα έχουν περάσει από το τμήμα γυναικολογικό του μαιευτικό του Παγνή και εγώ προσωπικά έχω μπει σε γέννα και έχουμε εκπαιδευτεί. Η μικρή Ζαχαρούλα γεννήθηκε στην παραλιακή λεωφόρο του Ηρακλείου μέσα στο ασθενοφόρο στις 19 Οκτωβρίου. Ο Θεός να τους έχει καλά, όπως κατάφεραν εμένα και κράτησαν τη ζωή και τη γυναίκα και το παιδί μου. Η συγκίνηση, η χαρά ήταν απερίγραπτη. Δεν περιγράφεται με λόγια μια τέτοια σκηνή. Στις 22 Δεκεμβρίου, μια 28χρονη κοπέλα από την περιοχή του Καστελίου γέννησε μέσα στο ασθενοφόρο του Κέντρου Υγείας με το οποίο μεταφερόταν στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Παρά την κρισιμότητα των στιγμών σε κάθε ανάλογο περιστατικό και τις δυσκολίες, γιατροί και διασώστες μιλούν για το πιο όμορφο κομμάτι των καθηκόντων τους. Και όλα πήγαν εξαιρετικά και τέλεια και δίδοντας και το μωράκι με τη μητέρα στο νοσοκομείο, στο εφημερεύον νοσοκομείο στο Βενιζέλιο, βεβαιωθήκαμε απόλυτα ότι όλα πήγαν τέλεια. Χρόνια πολλά σε όλους, καλή χρονιά, προσοχή στο δρόμο, όχι αλκοόλ, όχι ταχύτητα, αν πιούμε να οδηγά κάποιος άλλος, τα βασικά που λέμε κάθε χρόνο. Γιατί από μόνο και αυτές τις οδηγίες μπορεί να σωθεί κόσμος αυτές τις μέρες. Είναι που είναι δύσκολες ημέρες, με πολλές ιώσεις, με πολλές αρρώσεις, με COVID, με όλα αυτά. Ας προσέχουμε λίγο παραπάνω, κάνει καλά.